Υπάρχει και ένα νέο πλήγμα κατά της Τουρκίας. Την αμέριστη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στους Κούρδους εκφράζουν δύο σημαντικά στελέχη από το Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο, όπως θα μας πει τώρα ο Σωτήρης Δανέζης. Σωτήρη. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, Γιάννη, ένας από το Λευκό Οίκο, άλλος από το Πεντάγωνο, μαζί με προσωπικότητες των Κούρδων, γιόρτασαν την επέτειο των 30 ετών από την αμερικανική ανθρωπιστική επιχείρηση Give Comfort στο Ιράκ, που ακολούθησε την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του κόλπου το 1991. Η διαδικτυακή συνάντηση διοργανώθηκε από την αντιπροσωπεία της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν στην Ουάσιγκτον. Ο Μπρετ Μαγκέρκ, συντονιστής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και η αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή, η κυρία Ντάνα Στρούλ, μιλώντας εξ ονόματος του Πρόεδρου Μπάιντεν και του Υπουργού Άμυνας Όστιν, κατέστησαν σαφές πως οι ΗΠΑ θεωρούν τους Κούρδους βασικό εταίρο της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή και καταλυτικό παράγοντα στην ήττα του Ισλαμικού κράτους και των τζιχαντιστών. Έχετε πολλούς φίλους εδώ στο Λευκό Οίκο και σε όλη τη διοίκηση Biden, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαγκέρκ, απευθυνόμενος στους Κούρδους που συμμετείχαν σε αυτή την επαιτειακή διαδικτυακή συνάντηση. Καμία προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, Γιάννη, δεν είχε τόσο ξεκάθαρα δηλώσει πολιτική στήριξη στους Κούρδους. Τόσο στο βόρειο Ιράκ, όπως τώρα, όπως και στη Συρία, μια επιλογή που αποτελεί και μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα. Η Τουρκία θεωρεί μάλιστα τον Μαγκέρκ αρχιτέκτονα της συνεργασίας των Αμερικανών με τον βραχίωνα του ΠΚΚ στη Συρία, τις επωνομαζόμενες μονάδες προστασίας του λαού, και τον κατηγορεί ότι εξοπλίζει και ενισχύει Κούρδους τρομοκράτες. Να θυμίσουμε εδώ πως τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση κατά του ΠΚΚ στο βόρειο Ιράκ, και μέσα σε αυτή τη συγκυρία ο κύριος Μαγκέρκ ετοιμάζει βαλίτσες για να επισκεφθεί το Ιρακινό Κουρδιστάν την ερχόμενη Τετάρτη για συναντήσεις με Κούρδους αξιωματούχους. Να ακούσουμε τι είπαν και ο κύριος Μαγκέρκ αλλά και η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας, η κυρία Ντέινα Στρόλ. And of course on behalf of President Biden, who has such a long and personal history with Iraq and the Kurdish people, I want to express my strong support for the enduring relationship with the Kurdistan Regional Government and my gratitude for the Kurdish and American heroes who made Operation Provide Comfort possible. Three decades after that operation, the bond forged between our peoples remains, and the partnership between our armed forces is stronger than ever. Today, U.S. and coalition forces advise, equip, assist, and enable the Peshmerga as they take the lead to fight against Daesh in the Iraqi Kurdistan region.